μιλάμε για μια εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που είδαμε, που όντως αυξάνονται οι έμεσοι και άμεσοι φόροι και φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίζει να ματώνει ο εργαζόμενος λαός, ακολουθώντας και όλα αυτά. Το 24-25, όλα αυτά τα οποία υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε και το μαξιλάρι των ματωμένων πλεονασμάτων που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια κάλπικη πραγματικότητα με αφορμή και τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις που υπάρχουν για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, που θα κινείται για ακόμα μια φορά με βάση της κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα εξαρτάται από την παραγωγικότητα, αυτά λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, με αυτούς τους αλγόριθμους. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Ότι σήμερα η πλειοψηφία των μισθωτών, 10 του μήνα, 15, ολόκληρα ζευγάρια, νέα ζευγάρια, έχουν ξεμείνει. Πληρώνουν, δεν ξέρω κι εγώ τι ποσοστό του μισθού τους, σε μπάς περιπτώσει του εισοδήματός τους, για να καλύψουν πάγιες ανάγκες στέγασης, διατροφής κτλ. Άρα, απέναντι σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί όντως εκεί προχωράει με αποφασιστικότητα, αφορά απαλλαγές και άλλα προνόμια, στρατηγική αντιπολίτευση λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι το ΚΚΕ. Και βέβαια με ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, με μια δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που όλο το προηγούμενο διάστημα δίνει μάχες και συγκρούεται με αυτές τις κατευθύνσεις. Συγκρούεται, ας πούμε, με την κατεύθυνση της κυβέρνησης προετοιμάζοντας την απεργία στις 20 Νοέμβρη. Όπως κάνανε βέβαια και οι υγειονομικοί κόντρα στο απαράδεκτο νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αλλά η κυβέρνηση απάντησε με απαράδεκτες μεθοδεύσεις, κρίνοντας παράνομες και καταχρηστικές και αυτή την απεργία και των εργαζομένων στην Hellenic Train. Και αν κάποια ερώτηση πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, είναι η ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ μόλις χθες, για να πάρει πίσω τις απαράδεκτες ποινές σε βάρος στρατευμένων νέων, γιατί συμμετείχαν σε αντιπεριαλιστικές, αντιπολεμικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ποινές είναι της δικαιοσύνης που επιβλήθησαν, που λέτε? Με ευθύνη της κυβέρνησης επιβλήθηκαν οι συγκεκριμένες ποινές και έχει καταθέσει στο ΚΚΕ ερώτηση. Ο στρατός και οι πολιτικοί δεν πρέπει να είναι, κύριε, να βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Πρέπει να είναι απολύτως χωρισμένοι. Εδώ απολύτως. Και δεκαετίες κατάκτησαν να συμμετέχουν με τη στολή απολύτως τους σε αντιπεριαλιστικές και αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στο Πολυτεχνείο. Αυτό αν, που σας ενοχλεί είναι η απήχηση του μηνύματός. Αν ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις που σας αρέσουν, θα καταλήξουν στις κινητοποιήσεις που δεν θα σας αρέσουν. Είναι επικίνδυνα αυτά που λέτε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι αν ξεκινήσουν από κινητοποιήσεις που σας αρέσουν, θα καταλήξουν σε κινητοποιήσεις που δεν θα σας αρέσουν. Κύριε Θεοχάρη, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αδάκα. Είχαμε το ριζοσπάστα στρατό, είχαμε το αλουμινόχαρτο. Καλό Σαββατοκύριακο. Χάρη,